Τάχτες και από καΐδια άφησε πίσω της η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες απόγευμα στον χώρο κατασκηνώσεων στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, όπου καταστράφηκε ολοσχερός εγκαταλειμμένο κτίριο όπως και ο εξοπλισμός του. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 5 οχήματα και 12 άνδρες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία έκανε στάχτη, κρεβάτια, στρώματα και το επίμαχο κτίριο της εγκατάστασης. Χτες το μοναδικό βέβαια που έγινε είναι ότι πήρε φωτιά ένα δωμάτιο και κάηκε ένας έτσι, αν θέλετε, κάποιος μικρός εξοπλισμός, κάποια στρώματα, κάποια κρεβάτια. Δεν ήταν κάτι εξαιρετικά τραγικό. Όμως, μία δομή σε ένα μεγάλο ακίνητο ακάλυπτο, το οποίο δεν έχει και φύλαξη όπως θα έπρεπε από το Υπουργείο Υγείας, σίγουρα είναι ένας τόπος ο οποίος μπορεί να γίνει στέκη είτε τοξικομανών είτε, εν πάση περιπτώσει, κάποιων άνομων δραστηριοτήτων. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τον ακριτικό της πυροσβεστικής, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο πριν την εκδήλωση της φωτιάς περίοικοι αντίκρισαν ομάδα νεαρών εντός του χώρου. Πρόκειται για εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν αφαιθεί εδώ και χρόνια στο έλεος αδιαφορίας από το Υπουργείο Εργασίας, στο οποίο ανήκει η δημόσια περιουσία, ενώ και τους προηγούμενους μήνες καταγράφηκαν εικόνες λαϊλασιών στον επίμαχο χώρο, ο οποίος αποτελεί και στέκη ναρκωμανών. Το κράτος, το Υπουργείο Εργασίας, στο οποίο ανήκουν οι κατασκηνώσεις, πρέπει επιτέλους να ενσκύψει με σοβαρότητα και σημαντικές πρωτοβουλίες, προκειμένου αυτή η δημόσια δομή που είναι οι κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΕ εδώ, όπως τις γνωρίζουμε, να αναβαθμιστούν και να ξανατεθούν σε λειτουργία. Πρέπει να ενημερώσω ότι οι κατασκηνώσεις αυτές δεν ανήκουν ούτε κατά ιδιοκτησία ούτε κατά χρήση παραχώρησης στο Δήμο Χερσονήσου. Το μοναδικό που κάνει ο Δήμος Χερσονήσου όλα τα χρόνια είναι το κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Από την περίοδο του κορονοϊού έως σήμερα, οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές, ενώ το κονδύλι που απαιτείται πλέον για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του χώρου υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Εκείνο όμως που απαιτείται τώρα, μετά το κλείσιμό του το 2020 λόγω της πανδημίας, είναι η διάθεση ενός σοβαρού ποσού άνω των 200.000 για την πλήρη αναβάθμιση και λειτουργία τους. Νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να πάρει σάρκα και οστά. Είναι μια πολύ σημαντική δημόσια κοινωνική δομή. Και η νέα Δημοτική Αρχή Χερσονήσου θα διεκδικήσει κονδύλια από το αρμόδιο Υπουργείο για την αναγκαία συντήρηση των εγκαταστάσεων με στόχο να λειτουργήσουν από το νέο έτος οι παιδικές κατασκηνώσεις. Εμείς θα είμαστε Δημοτική Αρχή μέχρι τις 31 Δεκάτου. Η εκτίμησή μου είναι ότι από τα μέσα τέλη Γενάρη μέχρι και τα μέσα με τέλη Μαΐου το κτίριο δύναται, οι εγκαταστάσεις μάλλον γιατί είναι 3-4 κτίρια, δύνανται να αναβαθμιστούν και να λειτουργήσει φέτος και πάλι κατασκήνωση.